Παιδιά, είμαι σαν κορίτσι από τη φάρμα σήμερα. Hey, what's up, hello! Τι κάνετε, πώς είστε, είμαι η Νίκη σήμερα. Το βιντεάκι είναι αφιερωμένο σε όλους τους πρωτοετής πανεπιστημίου. Συγχαρητήρια σε όλους όσους μπήκατε σε πανεπιστήμιο. Δεν θα σας πω να μην αγχωθείτε. Αν και για τα τελείως τυπικά θα μπορούσα να σας πω μην αγχώνεστε. Όπως όλοι μας, ξέρω ότι θα μπείτε ψαρωμένοι στο πανεπιστήμιο. Δεν μπορώ να σας προετοιμάσω για όλες τις σχολές, αλλά πάνω κάτω νομίζω έχω την ιδέα του τι γίνεται στην πρώτη μέρα πανεπιστημίου. Η δικιά μου σχολή, επειδή είναι έτσι ένα μικρό community, μπαίνουμε γύρω στα 110-120 άτομα maximum κάθε χρόνο. Γνωριζόμαστε αρκετά καλά μεταξύ μας. Και ας μην θυμάμαι τα ονόματα των συμφοιτητών μου. Άλλες σχολές παίρνουν 300-400 άτομα. Εκεί δεν ξέρω τι κάνετε, η αλήθεια είναι. Πρώτον και κύριον, πανικοβληθείτε ελεύθερα. Είναι κάτι καινούριο, το ξέρω. Είναι πολύ παράξενο ξαφνικά από τη γειτονιά σου να χρειαστεί να πας σε άλλη πόλη. Ειδικά όσοι πηγαίνετε πανεπιστημίου, πολύ στη Ζωγράφου, ξέρω ότι σας περιμένει πανηγύρι. Εγώ που ανήκω στο κτίριο της νομικής, είμαστε με πολλά άτομα, αλλά όχι τόσο πολλά όσο στη Ζωγράφου. 2. Η πρώτη μέρα πανεπιστημίου και η πρώτη μέρα λυκείου, γυμνασίου, διαφέρουν πάρα πολύ. Πρώτον, τελείωσαν οι κλίκες, οι φήμες. Ποιος είναι πιο διάσημος, πιο όμορφος, ποιος έχει τις περισσότερες κοπέλες, τα περισσότερα αγόρια, ποιος έχει βγει με ποιον. Κομμένα αυτά, αγάπες μου. Για τους πρώτους 2-3 μήνες που το παίζετε ευγενική μεταξύ σας, μετά όλο το δράμα θα επιστρέψει, μην αγχώνεστε. Τρίτο και αρκετά σημαντικό, να είστε ανοιχτοί, να είστε κοινωνικοί μάγκες. Ούτε εγώ ήμουν ο άνθρωπος που θα αρχίσει να λέει γεια σε όλους. Αλλά πιστέψτε με, επειδή είστε όλοι τόσο ψαρωμένοι, θα αρχίσετε να μιλάτε μεταξύ σας χωρίς καν να το καταλάβετε. Θα ρωτήσετε από ποιο χωριό είναι ο καθένας, αν είχα αυτή η σχολή που θέλετε να μπείτε, κλπ. Πιστέψτε με, θα κάνετε παρέες, τις πρώτες σας παρέες πολύ γρήγορα. Σιγά σιγά θα αρχίσετε να σπάτε, θα βρείτε τους 2-3-5 ανθρώπους, τους οποίους θα πείτε, ρε παιδί μου, με αυτούς μπορώ να κάτσω 12 ώρες στο πανεπιστήμιο χωρίς να πάθω υστερία. Θα ξέρουμε ποια άτομα μπορώ να κάνω παρέα ησύχως και ποιους απλά μπορώ να κρατήσω έτσι. Ένα μακριά και αγαπημένη. Τέταρτον, αν είσαστε από τις σχολές που έχουν 4.000 μαθήματα ανά εξάμηνο, hashtag τουρκικό σπουδών forever, σιγουρευτείτε ότι θα έχετε πάρει μαζί σας αρκετό φαγητό, νερό ή ότι θα έχετε χρήματα πάνω σας. Εγώ νομίζω στο πρώτο και δεύτερο εξάμηνο μπορούσα να περάσω και 12 ώρες στο πανεπιστήμιο. Γιατί κάποιος μου είχε βάλει μαθήματα 9, 12, 13 και ενώ 3-6 και μετά πάλι μάθημα 6-9. Οπότε σιγουρευτείτε ότι έχετε τα περάκια, κρουασανάκια, σκατάκια, δεν ξέρω τι θα κάνετε, να πάρετε βόλικο πράγμα μαζί σας, ρε παιδί μου. Αν είστε στο κτίριο νομικής, οικονομικών, πολιτικών σπουδών, κάτι, τυρί, ή στο δικό μου τμήμα, τότε έχουμε απέναντι Γρηγοράκη, έχουμε Μικέλ, έχουμε γενικότερα πράγμα, μην μου αγχώνεστε. Δύνατε τα κτίρια στα οποία να έχετε μαθήματα να είναι τεράστια. It's okay! Στο κτίριο της νομικής υπάρχει συνήθως κόσμο στην είσοδο. Ένα γραφείο τέλος πάντων, στο οποίο μπορείτε να ρωτήσετε πού είναι η τάδε αίθουσα και να προσανατολιστείτε αναλόγως. Μην αγχωθείτε δηλαδή όσον αφορά το πού είναι η αίθουσα στην οποία έχουμε μάθημα. Plus μπορείτε να μπαίνετε σαν τουρίστας, όπως κάνουν όλοι από ένα σημείο και μετά και πατάνε κατά τις 10.30-11 στο μάθημα ενώ έχουν μάθημα στις 9. Πριν αρχίσετε τα μαθήματα, πηγαίνετε μια βόλτα στη σχολή σας. Πηγαίνετε να δείτε πού είναι, πώς πας εκεί πέρα. Κάντε και ένα γύρο στο κτίριο. Αλλά ναι, βρε παιδί μου, μην πας πρώτη μέρα και δεν ξέρεις πώς να πας, γιατί είναι λίγο. Δείξτε το χαρακτήρα σας έτσι όπως είναι, την προσωπικότητά σας έτσι όπως είναι. Δεν χρειάζεται να πείτε ψέματα σε κανέναν, δεν είναι ανάγκη να αρέσετε σε 4.000 άτομα μέσα σε ένα πανεπιστήμιο. Όπως είπα και πιο πριν, αργά ή γρήγορα θα επιστρέψει το δράμα το οποίο είχατε στο λύκειο και στο γυμνάσιο. Ποιος κάνει παρέα με ποιον, ποιος σταμάτησε να κάνει παρέα με τον άλλον, ποιος δεν πήγε στο μάθημα. Πιστέψτε με, θα έρθουν αρκετά γρήγορα αυτά τα πράγματα. It's okay. Το καλύτερο που μπορώ να σας προτείνω εγώ είναι μείνετε όσο πιο μακριά γίνεται από αυτό. Δεν μπορείς να ασχοληθείς με αυτό, δεν έχεις χρόνο. Εφόσον έχεις πάρει σοβαρά τη σχολή σου, δεν μπορείς να ασχοληθείς με το δράμα. Οπότε σας προτείνω να μείνετε μακριά από αυτές τις μεξικάνικες σαπουνόπερες που θα διαδραματιστούν στο πανεπιστήμιο για ένα καλύτερο αύριο. Το τελευταίο και πιο σημαντικό, ό,τι πιο σημαντικό έχω να σας πω αυτή τη στιγμή, είναι πάρετε τη σχολή σας σοβαρά από την αρχή. Αν το πάρετε στην πλάκα από την αρχή, στο τέλος θα καταλήγετε να χρωστάτε 20 μαθήματα. 25, 30. Αλλά αν την πάρετε σοβαρά από την αρχή, χτίσετε γερές βάσεις και τον δεύτερο χρόνο να χαλαρώσετε λίγο, θα μπορέσετε να κρατήσετε ένα επίπεδο γιατί έχετε χτίσει γερές βάσεις στο πρώτο έτος. Αλλά ναι, πάνω κάτω αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι, ελπίζω να σας βοήθησα, να σας ξεάγχωσα. Αν έχετε γενικότερα ερωτήσεις, μπορούμε να μιλήσουμε κάτω στα comments. Κάντε like, subscribe και θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Peace out!